που είναι βεβαίως ο εμβολιασμός με την Άστρα Ζένεκα. Παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Κικίλια. Κύριε Τζανάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Υπάρχει άγχος, φόβος, σύγχυση για τον περισσότερο κόσμο με το εμβόλιο. Καταλαβαίνω το επικοινωνιακό θέμα της υπόθεσης, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί ο κόσμος και να μην το καταλαβαίνει. Επίσης, είναι ένα πολύ δύσκολο πρωινό, πιστεύω, και για την Επιτροπή Εθνικού Εμβολιασμού και για όλους. Mm-hmm. Αυτό όμως πρέπει να πούμε και να κάνουμε είναι ότι δεν πρέπει να κρεμάσουμε την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, διότι τήρησε τους επιστημονικούς, ηθικούς, αλλά και γενναίους τρόπους που έπρεπε για να σκεφτεί και να κάνει αυτά που έκανε. Παραδείγματος χάρη, οχύρωσε περίπου, κατά τις δικές μας αναλύσεις, 500.000 Έλληνες με το εμβόλιο αυτό, οι οποίοι θα ήταν ανοχήρωτοι αυτοί οι άνθρωποι. Μερικές χιλιάδες από αυτούς θα νοσούσαν με βάση τη διασπορά που έχουμε. Μερικές εκατοντάδες ή και χίλιοι άνθρωποι θα νοσούσαν με κρίσιμη νόσο. Mm-hmm. Καμιά εκατοστή, 150 θα διασωληνωνόντουσαν και περίπου 30 με 35 άνθρωποι θα έχαναν τη ζωή τους. Mm-hmm. Έβαλε λοιπόν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού τα δεδομένα αυτά κάτω και αποφάσισε ότι το Άστρα Ζένεκα θα πρέπει να γίνεται κανονικά, διότι με αυτό περισσώνει αυτούς τους ανθρώπους και τους ανθρώπινα τους δίνει ανοσία. Αυτή τη στιγμή τι έχει αλλάξει? Καταρχήν έχουμε καλή προσφορά εμβολίων στα υπόλοιπα εμβόλια. Το πιο σημαντικό όμως που έχει αλλάξει και που καθόρισε την αλλαγή στη στάση της Εθνικής Επιτροπής είναι ότι χαμήλωσε αρκετά η διασπορά. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν αναμένουμε να έχουμε επίπτωση. Κύριε Τζανάκη, έχετε δίκιο. Το βασικό ερώτημα είναι, παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που έχει κάνει την πρώτη δόση και κάνει τη δεύτερη. Να κάνει τη δεύτερη πάρα πολύ, διότι ο κίνδυνος να πάθει κάτι είναι της τάξεως του μισού ή του ενός ανά εκατομμύριο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προγραμματίσει να κάνει ραντεβού με Άστρα, πρέπει να τα αλλάξει τώρα προφανώς, έτσι. Την πρώτη δόση εννοώ. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά εάν εκείνος αισθάνεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη τη φοβία και όλη την ανασφάλεια που έχει, του δίνεται η δυνατότητα να το αλλάξει. Φυσικά. Το άλλο ερώτημα είναι, ένας άνθρωπος έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Η επόμενη δόση, πώς τη λέτε εσείς, η αναμνηστική. Η αναμνηστική. Η επόμενη δόση με τι εμβόλιο θα είναι? Αυτό θα μας το δείξουν οι μελέτες. Ορισμένες χώρες έχουν κάνει αυτό το mixed match που λένε, δηλαδή το έχουν κάνει mix εμβολίων και θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα από την ανοσιακή απόκριση αυτών των ανθρώπων. Και έτσι θα μπορέσουμε πολύ πιο άνετα να πάρουμε αποφάσεις το επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής επιστημονικά και ηθικά, οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού είναι οι ενδεδειγμένες και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, με βάση αυτό που είπατε στην αρχή, για πόσους ανθρώπους μιλάμε ότι έχουν σωθεί από τον εμβολιασμό με Άστρα Ζένεκα? Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια προσομοίωση η οποία στηρίζεται στο εξής. Η παραδοχή μας ήταν ότι εάν ακολουθούσαμε μια οποιαδήποτε, ας το πούμε, απαγόρευση γύρω από το Άστρα Ζένεκα, ας πούμε, κάτω από τα 60, θα έμεναν περίπου 400 με 500.000 Έλληνες ανοχήρωτοι μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτοί, με βάση τη διασπορά που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, θα είχαν ένα κίνδυνο συγκεκριμένο, ο οποίος θα οδηγούσε μερικές χιλιάδες από αυτούς να νοσήσουν. Από αυτούς, μερικές εκατοντάδες, ίσως και χίλια άτομα, θα εκδήλωναν αυτό που λέμε κρίσιμη νόσο. 150 που μας είπατε θα διασωληνώνονταν και περίπου, 35... Περίπου 100 ναι. με 100 και 200, περίπου... ας πούμε, ναι, ναι, και περίπου 30 με 35... Θα είχαν φύγει από το μάτι του το κόσμο. Με την προσομοίωση λοιπόν που κάναμε, ναι, περίπου 35 άτομα, 30 με 35 άτομα, αυτά είναι τώρα με τις παραδοχές που είπαμε, mm-hmm, θα έχανα τη ζωή τους. Μπορεί να ήταν και 50 αυτά, μπορεί να ήταν και 25. Μάλιστα. Πού λοιπόν βαραίνει η ζυγαριά, στα 35 άτομα που θα έχουμε ή στα 5 περιστατικά θρόμβωσης, 10 περιστατικά θρόμβωσης με ένα ή δύο θανάτους? Βέβαια είναι πάρα πολύ οξύμορο να μιλάμε αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο, αλλά δυστυχώς η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει αυτόν τον άχαρο ρόλο. Δεν σκέφτεται το συναισθηματικό κομμάτι του ενός θανάτου, ναι, που έγινε από την επιπλοκή. Σωστό. Απλώς τώρα αντιλαμβάνεστε οι επιστήμονες ότι με αυτά που έχει ακούσει και ο κόσμος είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάνε εμβολιαστεί με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Ο κόσμος τον κοιτάζω στα μάτια και του λέω να έχει επιτροπή στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Οι επιστήμονες που να παρατίζουν, κυρία Θεοδωρίδου, να έχει εμπιστοσύνη, είναι επιστημονικά και ηθικά άμεμπτοι. Θα μπορούσαν να πάρουν τη βολική για αυτούς απόφαση. Ναι. Αλλά είμαι σίγουρος, γνωρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους,
ότι δεν μπορούσαν να πάρουν στο λαιμό τους 35 θανάτους με αυτή την απόφαση. Και στους πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση με το εμβόλιο AstraZeneca και εκκρεμεί η δεύτερη, τους λέτε ότι πρέπει να κάνουν με AstraZeneca και τη δεύτερη. Βεβαίως, μόνο στις ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχει πόνοια, έχει διαγνωστεί θρομβωτικό επεισόδιο, με βάση ιατρική βεβαίωση, να κάνουν κάποιο άλλο εμβόλιο. Μάλιστα. Αλλά όλοι να συνεχίσουν με το ίδιο εμβόλιο όπως το συνέχισαν και οι δικοί μου προσωπικοί στενοί συγγενείς και έκαναν τη δεύτερη τους δόση. Καλημέρα κύριε Τζανάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.